Πάμε τώρα στη Μελίνα Τσέλιου, γιατί ο επικεφαλής της Task Force Μελίνα συναντήθηκε σήμερα και με τον Υπουργό Υγείας. Να δούμε τι είπαν οι δύο πλευρές. Ο χώρος της υγείας, ένας χώρος που χρειάζεται σίγουρα την υποστήριξη της Task Force. Η μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, από τις χώρες τις οποίες συμμετέχουν στην Task Force, την έχει αναλάβει η Γερμανία. Σήμερα λοιπόν στη συνάντηση με τον κύριο Λικουρέτζο και τον κύριο Ράχενμπαχ συζητήθηκαν οι τομείς στους οποίους θα συστηθούν επιτροπές για να αλλάξει, όπως λένε, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ας δούμε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί οι τομείς. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Υγείας θα είναι ο ΕΟΠΗ, θα είναι ο τουρισμός υγείας, το ΕΣΠΑ, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και εδώ ξεκινάνε ΣΥΑ τα σημαντικά. Management νοσοκομείων, τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και βέβαια ο τρόπος με τον οποίο τιμολογεί η κυβέρνηση το φάρμακο στη χώρα μας. Μάλιστα, τώρα το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας. Τι γίνεται, Μελίνα? Στο επίκεντρο των πυρών βεβαίως βρίσκεται ο κύριος Σαλμάς. Πρέπει να σου πω ότι στο επίκεντρο των πυρών βρέθηκε οποιοδήποτε ασχολήθηκε συστηματικά με το φάρμακο τα τελευταία 2 χρόνια, είτε στο πολιτικό είτε στο προσωπικό επίπεδο. Όπως και να έχει όμως, επισήμως ο κύριος Σαλμάς βρίσκεται στο επίκεντρο των πυρών, όπως λες, γιατί επισήμως έχουν γίνει κάποια λάθη από τον τρόπο με τον οποίο ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων τιμολόγησε πάρα πολλά φάρμακα. Λάθη που το Υπουργείο Υγείας υποστηρίζει ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα διορθωθούν και έτσι θα διευκολυνθεί η φαρμακοβιομηχανία. Ανεπισήμως όμως πρέπει να σου πω ότι 500 με 600 εκατομμύρια ευρώ βεβαίως δεν θα υπάρχουν στην αγορά του φαρμάκου και έτσι θα έχουμε μια σημαντική περικοπή και αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι πλήττει τις φαρμακευτικές εταιρείες αλλοδαπές και ημεδαπές. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Μελίνα. Να δούμε εδώ, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά το ρεπορτάζ με τις αντιδράσεις. Μειώνονται τα αποθέματα των φαρμάκων στην ελληνική αγορά, όπως καταγγέλνουν οι φαρμακοποιοί. Μετά από μήνες αναμονής, το Υπουργείο Υγείας παρουσίασε την περασμένη Τετάρτη το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων, με το οποίο επιδιώκει την εξοικονόμηση τουλάχιστον 300 εκατομμυρίων ευρώ από τη φαρμακευτική δαπάνη. Λάθη και αστοχίες στην τιμολόγηση των φαρμάκων όμως ανάγκασαν την Επιτροπή να διορθώσει το δελτίο ήδη 3 φορές, προκαλώντας αναστάτωση στην αγορά. Ενώ οι φαρμακοβιομηχανίες από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι σε πολλές περιπτώσεις καταστρατηγείται η ισχύουσα νομοθεσία, με αποτέλεσμα πολλά φάρμακα να κοστολογούνται 30 και 40% φθηνότερα από το μέσο όρο των 3 χαμηλότερων τιμών της Ευρώπης. Αποτέλεσμα? Η βιομηχανία δεν κοστολογεί φάρμακα, άρα δεν διοχετεύει προς τις φαρμακαποθήκες φάρμακα. Με τη σειρά τους, οι φαρμακαποθήκες έχουν πολύ λίγο πλέον απόθεμα και δεν μπορούν τα φαρμακεία να αγοράσουν φάρμακα, διότι εκτός το ότι δεν τα βρίσκουν κιόλας, γιατί υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις, επειδή ο ΕΟΠΗ δεν πληρώνει και εξακολουθεί να μην πληρώνει, δεν έχουμε δυνατότητα αγοράς φαρμάκων, ακόμα και αυτών που υπάρχουν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής, ελλείψεις παρουσιάζονται σε καρδιοτονωτικά, αντικαταθλιπτικά, αντικαρκινικά φάρμακα, κορτιζόνες, ινσουλίνες και συσκευάσματα για το σακχαρώδη διαβήτη και για παθήσεις του θυροειδούς. Κυρίως νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, δηλαδή τέτοιες βαριές παθήσεις δυσκολεύονται πάρα πολύ να τα βρουν. Και η κατάσταση θα χειροτερέψει από το λουκέτο που εξήγηλαν οι φαρμακαποθήκες για Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Δεν γνωρίζουμε αν από αύριο ισχύει ή δεν ισχύει το δελτίο τιμών, το τρίτο στη σειρά που δημοσιεύτηκε χθες αργά το βράδυ. Και συγχρόνως έχουμε μια άρνηση παράδοσης προϊόντων από πάρα πολλές εταιρείες, οι οποίες στην κόντρα τους με το Υπουργείο αφήνουν την αγορά καλύτερη. Τα αποθέματά μας πιθανόν φτάνουν για τις επόμενες 4-5 μέρες. Ανώτατος στέλεχος του Υπουργείου Υγείας πάντως υπογράμμισε ότι το τελικό διορθωτικό δελτίο τιμών θα εκδοθεί σε 20 ημέρες και διαβεβαίωσε ότι δεν θα λείψει κανένα φάρμακο από τους ασθενείς. Την ίδια στιγμή όμως, ο ΕΟΠΗ αδυνατεί να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των φαρμακοποιών και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου για να εξετάσει την αντιμετώπιση των χρεών του οργανισμού απέναντι στον κλάδο. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος προειδοποιεί ότι ένα μεγάλο μέρος των φαρμακείων της χώρας απειλείται με λουκέτο από αυτή την τραγική κατάσταση που θα